Περνάω, βλέπω στολισμένο. Τι να πω, μια γωνιά από τις τεράστιες μαγαζάρες των American Eagle. Από την Αμερική, τώρα πια και στην Ελλάδα. Πάω να μπουκάρω πλαγίως, πέφτω σε στολισμένο τραπέζι, υπέροχο. Υπέροχο για άλλη μια φορά, φυσικά από την εταιρεία Άριστον. Και βλέπω και το κορίτσι μου από εκεί μονάχο. Ναι, προφιέρεια. Προφιέρεια σήμερα. Εν τω μεταξύ, γελάω και με ένα σεμινάκι γιατί μπαίνω και ακούω μου κάνει προαναγγελία, λες και έρχεται η Βασίλισσα. Παιδιά, έρχεται η Ελένη. Πώς το είπες, βρε άτιμε. Η Ελένη στο πλατό. Η Ελένη στο πλατό. Δεν θα με δουν. Έλατε. Ο Ντελάλης. Τι γίνεται. Η Ελένη στο πλατό. Πού να πάω τώρα, θα περάσω μια βόλτα λίγο από τα μαγαζιά. Δεν μπορώ. Καλά, εμένα είναι από τα αγαπημένα μου μαγαζιά γιατί τακτοποιούμαστε άπαντες εκεί. Ενώ εγώ και τα 3 από τα 4 παιδιά μου δεν έχουν φέρει ακόμα μορουδιακά. Αν βγάλουνε, θα πιάσουν και την τελευταία πελάτησα. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν για πρώτη φορά η εταιρεία American Eagle που πολύ χαίρομαι που επιτέλους την έχουμε και εμείς στην Ελλάδα. Πήγα και χάζευα τα μαγαζιά τους τεράστια στην Αμερική όταν είχα πάει πέρσι με τον Θοδωρή. Αλλά είχαν ήδη έρθει. Και λέω για να πάω να δω αυτοί και τι έχουν. Έχουν τα ίδια που έχουμε και εμείς εδώ. Μαγαζάρες και εκεί. Τεράστια βέβαια κτίρια με ορόφους πολλούς και με πάρα πολλά πράγματα σε τρομερές τιμές που δεν φεύγεις στεναχωρημένος. Ψωνίζεις. Και δεν αισθάνεσαι κανένα άγχος. Βρίσκεις πολύ ωραία πράγματα, νεανικά, μοντέρνα, καταπληκτικά. Μα νομίζω ότι και το χτεσινό τζινάκι που φορούσε ένα στενό θεόστενο, νομίζω πάλι American Eagle ήταν. Ε, καλά δεν τα λέω, το άσπρο. Πολύ ωραίο. Λοιπόν. Α, και το σημερινό που φοράω. Αλλά θα δούμε όμως, γιατί έχουν φέρει και μοντέλα και έτσι θα τα απολαύσουμε. Εννοείται τζινάκια, ό,τι πιο trend υπάρχει στην αγορά. Εννοείται σορτσάκια, εννοείται μαγιό, εννοείται μπλουζάκια, τσαντάκια, πουκαμισάκια. Βέβαια, η γωνιά που μας έχουν φτιάξει είναι σαν να λέμε, τι να σας πω τώρα, το μικρό τους νυχάκι, γιατί τα μαγαζιά τους είναι τεράστια και άμα μπεις μέσα χρόνο να έχεις να κάνεις τις βόλτες σου. Πάρα πολύ ωραία. Πού, στο μολ, στο κέντρο, σας λέω αυτά που πάω εγώ ως πελάτησα. Τώρα θα μας πούνε αν υπάρχουν κι αλλού ή αν σχεδιάζουν και άλλα πράγματα. Αυτά λοιπόν θα πούμε και θα δούμε σε λίγο. Για να το δω αυτό εδώ πέρα το ωραίο. Και το σορτσάκι καταπληκτικό. Για να το δω λιγάκι αυτό. Λοιπόν, για να με δω. Ε, έφυγα. Ψώνησα. Τέλεια. Λοιπόν, για δείτε το και από πίσω. Τι έκανε η κυφισιά. Για φρέντο καπουτσίνο, λέω. Ναι, έτοιμη. Λοιπόν, όχι, είναι καταπληκτικά. Λέω να το κρατήσω για λίγο. Αν και μ' άρεσε και η μπλούζα, βγάζω και τον νόμο, αλλά. Όχι. Το κρατάω και βλέπουμε γιατί μ' άρεσε. Και βλέπουμε σε λίγο. Και εννοείται και πολλά δώρα για εσάς. Θα ευχαριστηθείτε ψώνια, ειλικρινά. Καλά, όσοι έχετε πάει βόλτα στο μολ, είναι σίγουρο ότι έχετε πει. Είναι πολύ κεντρικό μαγαζί και τεράστιο. Ναι. Και έχουν και πολύ καλά παιδιά, γι' αυτό και κάθε φορά που πάω εκεί βγάζω φωτογραφίες με όλους. Ναι. Μα είναι γλυκούτσικα αυτά τα πλασμάτα. Είναι δηλαδή μικρά παιδιά και χαίρομαι να τα βλέπω, ρε παιδί μου. Φοβερά ρούχα, υφάσματα, γραμμές. Δηλαδή, εμένα μου αρέσει πολύ. Το συγκεκριμένο μαγαζί. Παιδιά, δηλαδή, ακόμα και σε μένα που έχω σώμα, δεν έχω μοντέλου, αλλά ακόμα μου κάθονται ρε παιδί μου τα ρούχα, παπ, πέφτουν. Εγώ σου λέω το ευχαριστιέμαι γιατί μπαίνω και ψωνίζω για όλους μας. Δεν ακόμα χάσει, πληρώνω όταν το πάω να ψωνίσει για 20 άτομα. Βασικό. Δηλαδή, μάνα, κόρες, γιος. Ναι. Εντάξει, εννοείται. Τι να μείνει άλλο. Σύντροφος, τι να μείνει. Ένα θα μείνει απ' έξω, εννοείται όλοι. Λοιπόν. Θα πάμε, θα κάνουμε, θα δείξουμε πάρα πολλά, αλλά για να δείτε λίγο, μια και είμαι και στα γαλάζια και μου ταιριάζει και το υπέροχο αυτό τραπέζι που μας έχει στήσει η Άριστον. Σήμερα πάμε και εδώ στα μπλε, βλέπετε έτσι. Σε όλα είμαι σορτή, όλα μου πάνε σήμερα, εννοείται. Καινούργια σερβίτσια, γιατί η εταιρεία Άριστον θέλει να μας εκπλήσει. Δεν θέλει μόνο να μας δίνει τα φανταστικά της προϊόντα με σήμα τον Τζολιά, αλλά θέλει να μας ικανοποιεί μαζί με τη γεύση και η εικόνα, λέει. Σωστό είναι και ανταποκρινόμαστε. Τι θα πάμε σήμερα? Σήμερα έχει κερκυραϊκό σοφρίτο. Άστο, θέλω τα σάλια από τώρα. Έχω τσιμπήσει ήδη κιόλας. Εσύ γιατί μιλάς στο χαμηλόφωνο, δεν έχεις φάει? Φάει λίγο να δίνει μας. Θα φάω κι άλλο. Έγινε. Και θα έρθω να σε βρω σε λίγο ζωηρό. Πάω να δω και το κορίτσι μου από εκεί τι κάνει. Έλα μου λίγο, μου βάλε τα τζινάκια. Εγώ ό,τι τζινάκι φοράω, δικό του είναι. Τσακ με τα τζινάκια. Και αισθάνομαι και 16 χρονών. Ωραία, γι' αυτό με τα σκισηματάκια, με τα πραγματάκια, με τα κολλητά μου. Και το πάνω και με τα λουλούδια είναι πολύ τη μόδα τα κεντήματα. Να το πούμε. Πάρα πολύ. Με βλέπει και εγώ κεντητή και εσύ κεντητή, είμαστε κεντητές. Αλλά θέλω να σε μονοπολίσω λίγο. Λίγο θα σε πάρω από την παρέα. Ναι. Γιατί νομίζω ότι οι μη μαμάδες μπορεί να μην τις, το θέμα μας να μην τις ενδιαφέρει τόσο, αλλά για εμάς που είμαστε μαμάδες είναι σο. Είναι ό,τι καλύτερο.